ένα στάντ και ένα όνομα, νομίζω συνυφασμένο με τον καλό τρόπο διατροφής, με την υγιεινή ζωή. Τον γνωρίζουμε με αφεψίματα, από τα αφεψίματά του και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πραγματικά οι εξελίξεις τρέχουν τόσο που εγώ η ίδια δεν μπορώ να σας πω αναλυτικά όλα τα προϊόντα και γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον ειδικό, τον κύριο Στέργιο Τσιμίκα, ο οποίος θα μας κάνει μια μίνι περιγραφή της επιχείρησης Δύο Σκουρίδες στην Πτολεμαΐδα η έδρα μας, ναι, στην Αναράχη. Αναράχη της Πτολεμαΐδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο περίπτερό μας. Μας τιμάει αυτό ιδιαίτερα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Η εταιρεία μας έχει τώρα πάνω από 10 χρόνια ζωής, πάντα ανήσυχη και πάντα θέλουμε να καινοτομούμε στην αγορά. Έτσι ξεκινήσαμε στην αρχή με αποστάξεις εθέρεων ελαίων, από εκεί και μετά μπήκαμε στα ροφήματα, μπήκαμε και σε καινοτόμα ροφήματα, εκτός από τα κλασικά τα ροφήματα, μπήκαμε και σε ενθυλάκωση, σε βιολογική ζάχαρη ή σε μέλι εκχυλισμάτων με κάποια δράση που δρώνουν προληπτικά σε πάρα πολλές παθήσεις, είτε στο κρυολόγημα, είτε στην δυσκυλιότητα, είτε στον πονοκέφαλο, είτε οπουδήποτε αλλού. Ακόμα και στην αϊπνία. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά είπαμε να μπούμε στην κουζίνα, οπότε μπήκαμε με 10 κωδικούς και ίσως και παραπάνω και στην κουζίνα. Επίσης αυτή τη στιγμή δουλεύουμε φασόν και για μεγάλα σούπερ μάρκετ όπως τον ΑΒ Βασιλόπουλο, και εκτός από αυτά μπήκαμε σε αρωματισμό επίσης τροφίμου στην κουζίνα. Παράδειγμα, βγάλαμε αρωματικά αλάτια τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν εξαίσια τη γεύση των φαγητών. Εκτός από αυτά, τώρα βγάζουμε ένα καινούριο προϊόν, ένα αλάτι φιλικό στην υπέρταση. Σήμερα ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πεθαίνει από καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε εγκεφαλικά είτε καρδιές. Οφείλεται στην υπέρταση ένα μεγάλο ποσοστό και αυτή τη στιγμή αυτά τα άτομα, ας πούμε, και οφείλεται περισσότερο στην κατάχρηση του αλατιού. Βγάλαμε ένα αλάτι το οποίο είναι νοστιμότατο και το οποίο χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα για να βάλει και νοστιμία στο φαγητό. Έτσι αποφεύγουμε λοιπόν, προλαμβάνουμε τον άνθρωπο να κάνει ένα έμφραγμα είτε ένα εγκεφαλικό στο μέλλον. Μια άλλη δράση μας είναι καινοτομούμε αυτό, πιστεύω ότι είναι παγκόσμιο προϊόν. Κατορθώσαμε με μια μέθοδο, την πατεντάραμε κιόλας, να μπορούμε να αρωματίσουμε όλα τα όσπρια και όλα τα δημητριακά και να δώσουμε διάφορες γεύσεις αυτά για να μπουν σε οποιαδήποτε κουζίνα. Για να χρησιμοποιήσω λιγάκι τη συζήτηση που είχαμε πριν ανοίξει η κάμερα. Φανταστείτε λοιπόν την φασολάδα ή τις φακές της μαμάς. Να σου δώσω παράδειγμα να μυρίσεις. Το έχω μυρίσει και δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω. Πραγματικά, είναι μία μαγειρεμένη σούπα με φακές. Και όμως βλέπουμε μόνο τους κόκκους της φακής. Τι ακριβώς, κρεμμύδι? Όχι, είναι, αν ρωτήσει τη μάνα σου τι βάζει στη φακή θα σου πει. Έχουμε βάλει ρίγανη, σκόρδο και δάφνη. Και δάφνη. Το ρίχνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο προϊόν στην κατσαρόλα μας. Με το νερό και σε 10 λεπτά έχουμε έτοιμο το φαγητό. Και για μας που νομίζουμε ότι βάζουμε ακόμα κρεμμύδι στη φακή. Ναι. Κύριε Στέργιο, εκτός από αυτά λοιπόν, εκτός από αυτά έχουμε βγάλει και κάποια συσκευάσματα τα οποία αυτή τη στιγμή βοηθούμε στην πρόληψη ακόμη και στην θεραπεία διαφόρων ζωονόσων. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε τις μέλισσες αυτή τη στιγμή και οι μέλισσες χτυπιούνται από δύο παθήσεις σημαντικές, τη βαρώα και την οζεμίαση. Εκεί η ΟΚ έχει απαγορεύσει σήμερα τα φυτικά συσκευάσματα γιατί λόγω της τροφικής αλυσίδας ερχόταν στον άνθρωπο, στο μέλι, διάφορες φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες ήταν τοξικές για τον άνθρωπο. Οπότε και το μόνο που συστήνει είναι το κάψιμο των μελισσών, των κυψελών. Εκεί ερχόμαστε εμείς και απαντούμε, ερχόμαστε σήμερα εμείς και δημιουργήσαμε ένα σκεύασμα με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, με έδρα της Μελισσοκομείας στην Αθήνα, η οποία έκανε και τις έρευνες, εφόσον παράξαμε εμείς το σκεύασμα, και φαίνεται ότι είναι καθαρά από εκχυλίσματα φυτών, ελληνικών φυτών, και φαίνεται ότι βάζοντας το εκχύλισμα αυτό στην τροφή των μελισσών θεραπεύονται οι μέλισσες. Ίδια περίπου εκχυλίσματα ήδη βγάζουμε και τα οποία μπαίνουν στο σιτηρέσιο των ζώων και έτσι ελαττώνει την νοσηρότητα. Και έχουμε και άλλα στο μέλλον. Έτσι, άρα τροφή για τον άνθρωπο, τροφή για τα ζώα και για τις μέλισσες, όλα όμως χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε πως κάνετε και εξαγωγές και στο εξωτερικό. Ναι. Πλέον έχουμε απλωθεί σε όλες τις υπήρους, και Αυστραλία και Ασία και Ευρώπη και Αμερική. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε τώρα είναι πλέον η ενθυλάκωση κάποιων ουσιών σε τρόφιμα,
παράδειγμα, πούμε, είτε στο τυρί, είτε σε λουκάνικα, είτε σε σαλάμια, ουσιών οι οποίες προστατεύουν τον άνθρωπο από το να κάνει εγκεφαλικό, αλτσχάιμερ, έμφραγμα ή καρκίνο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το ερευνητικό το κομμάτι. Θα τελειώσει σε 2 χρόνια και νομίζω και εκεί θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τροφή για τον άνθρωπο, τροφή για τα ζώα, θεραπευτική τροφή. Λοιπόν, Διοσκουρίδες, το βρίσκεται το στάντ εδώ στην έκθεση και στην Αναράχη Πτολεμαΐδας.